Νίκο, μπήκαμε, ρε φίλε. Νίκο, δεν κατάλαβα τίποτα, φίλε. Δεν ένιωσα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν θα πω αυτό που σου είπα εκτός αέρα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το πω. Τι έχουμε? Έχουμε αθλητικό Λίμπερο 107,4. Οντός. Νομίζω ότι αυτή είναι η συχνότητα. Αλήθεια. Είναι το η μία ώρα της χαράς. Η μία ώρα. Α, η μία ώρα. Η μία ώρα της χαράς. Ναι, ναι. Θα διευρυνθεί, όπως λέγει το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Και θα γίνει παραπάνω. Μάλιστα. Θα μεγαλώσουν οι ώρες της χαράς. Μάλιστα. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαθόπουλος, το σκύλο με το γάτο. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέ εδώ πέρα στην εκπομπούλα. Αχ, καλέ που λέει και ο Κούσης. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2-3-10-287-3-8 ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο που χαιρόμαστε πραγματικά που παίρνετε πριν μπούμε καν. Πραγματικά είναι πολύ. Είναι συγκινητικό ενδεχομένως. Πιστεύω ότι μια-δύο γραμμές είναι ο ψηλός. Ψηλός είναι σίγουρα, ρε πρώτος γεννή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Είδες, το πέτυχα. Φίλε, πρέπει να γίνεις γάτος, λεοπάδα. Τι έγινε? Τα ρουροειδή, στα έχω εξηγήσει. Ναι. Θέλω να ζήσω. Συγγνώμη από το παλικάρι, τον Ολλανδό! Το Γιώργο, ναι, τι. Το Γιώργο, ναι. Εντάξει, για το αυτό που είπα χθες, ας πούμε, δεν το είπαμε κακή, απλά... Ναι, ρε, βγήκε και μετά είμαστε κομπλέ, εντάξει, τελείωσε. Για τα αγούρια, ας πούμε. Χθες ξέρεις ότι με το που έβαλε το δεύτερο... Με το που έβαλε το δεύτερο... Το δίνει μου λέει 1-2. Τώρα μη με ρημάζεις τώρα με ένα 2 τώρα. Το πλησίασε το 3-1 που είχε. Τώρα κάτσε, έχουμε 7 μέρες. Περίμενε. Η καλή δουλειά θέλει προσπάθεια. Χθες με το που έβαλε το δεύτερο η Κράσνοταρ, εσένα σκέφτηκα να ξέρεις. Έλεγα να δεις τώρα θα δικαιωθεί, θα φάμε και τρίτο. Κι εγώ. Ρε παιδιά, εγώ δηλαδή είναι δυνατόν να θέλω το κακό της αγαπημένης μου ομάδας. Όχι, ρε. Απλά είσαι ρεαλιστής. Που με χαρά μου λέει 5 φορές, λέει το έχεις πει, λέει ότι έχεις υποθυμίσει στον τρίποδο Γιαννάκη. Εντάξει, άστα ρε εσύ, πώς τον είπαμε. Γιώργο. Εντάξει, εντάξει, μπορεί να μου ξέφυγε 5 φορές σε 6 μήνες. Γιατί 6 μήνες βγαίνει σε αυτήν την εκπομπή, ναι, εντάξει. Αλλά ρε Γιωργάρα, εντάξει, είμαστε ομοειδάτες και όταν το σκάσε, σήμαινε... Καταλαβαίνεις τι εννοούσα. Όχι με αγάπη, πέρα από την αγάπη, για το γούρι ρε, μη μιλάς ρε, κάτι, μη ναι. Μου το χαλάτε. Να σου πω, ξεκίνα τώρα το τρίψιμο, γιατί άμα ξεκινάμε με 1-2, έχουμε πολύ δρόμο, πολύ τρίψιμο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Εντάξει, τελείωσε. Θέλει πολύ δρόμο ακόμα, πολύ γίνεται σαν αμαρτία από το Θεό. Έχουμε περάσει ήδη δύο ομάδες που... Παίζουν σε ομίλους του Champions League, ειδικά δεν είμαι φύγα 10 σερί στην Απτά Έντι. Δηλαδή και ο άλλος παίζει με την Ομόνια που έπαιξε στο φιλικό, να πούμε τέλη Ιουλίου, να πούμε και την κέρδισε 3-0. Καλά, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και σε αυτήν την όμως. Σήμερα παίζει. Σήμερα παίζει. Τι ώρα. Ναι, σήμερα, ναι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι. Εντάξει, δεν του γουστάρω την Ομόνια, ξέρεις. Μπορεί να είσαι Κυπρέος. Ναι, εντάξει, δεν του γουστάρω. Ούτε εγώ του γουστάρω. Άμα ήταν από Έλκη Ανόρθωση. Από Ελλάρα. Θα σου έλεγα εγώ. Κάτσε, δεν ξέρεις, καλοκαίρι είναι ακόμα αρχή τη σεζόν. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μην είσαι τόσο σίγουροι γενικά. Όχι, αυτοί καβαντζωθήκανε με τα λεφτά του Europa Link. Στο λέω εγώ, έτσι, το ένστικτό μου αυτό λέει. Μάλιστα, το όσο δε και τον ναι. Αμαλυτικό θέλει πολύ προσπάθεια και center for Τσουλάκ, Μουλάκ, πώς σε λένε, πώς σε πήραμε. Μπες και παίξε. Τσόλακ. Μπες και παίξε. Έτσι, συμφωνώ. Τσόλακ. Συμφωνώ. Μα Τσόλακ. Παιδιά, σας αγαπώ και πέσα στο Ζαλτίβι. Ναι, πέρα από τις χορηγίες. Ναι. Πέσα από τις χορηγίες. Όχι ρε, το χωρίζω αυτό. Δεν έχω να χωρίζω τίποτα. Τίποτα, ποτέ. Ίσα και το έχω γνωριστεί και προσωπικά. Ναι. Έχω έρθει πολλές φορές στο στούντιο, στο παλιό, στον έκτον όροφο. Ναι. Και στο παλιό το κτίριο, που κλείσα κουλούρια κάτω από το Λίμπερο, ρε. Τι μιλες τώρα. Πες αυτό που θέλεις, απλά, γιατί εγώ το πιάσα, πες το. Λέει ο Χρήστος ότι ναι, οι χορηγίες φέρνουν, δείχνουν την τρέλα του κόσμου μια εκπομπή. Ναι. Αυτή η εκπομπή δεν παίρνει ανάσα, δηλαδή να θες να κάνεις ένα πρόλογο 3 λεπτά εσύ, τίποτα, δεν μπορεί. Εμείς κατά χρόνο 2 λεπτά έχουμε, έτσι, μιλάμε κάθε φορά, έτσι. Έμα τώρα. Έγινε για πολλά και αρχίζω να χαϊδεύω τον Τζίνι. Χάιδεψε το. Πάμε στον επόμενο, τον Τζίνι. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Νεκτάριε. Κύριε Νεκτάριε. Έπεσα έξω για ένα γκολ. Ήμουνα σίγουρος για τον γκολ. 100%.
Ναι. Αυτό έχει δείξει ο ΠΑΟΚ. Και για να είναι σίγουρος ότι θα περάσει πρέπει να βάλει 3 γκολ. Θες να βάζει 3. Είναι χειρότερη και από την Μπεσίκτας και από την Μπενφίκα. Όχι, διαφωνώ. Όχι, είσαι λίγο υπερβολικός. Χειρότερη από την Μπεσίκτας δεν είναι. Εντάξει, τότε την Μπεσίκτας θα αρχίσει να δεύτερο μέχρι να είναι πολύ καλή. Πάντως από την Μπενφίκα δεν έχει καμία σχέση. Συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω. Μπορεί στο δεύτερο παιχνίδι να έχει να κάνει. Έχει βάση. Νομίζω ότι ταιριάζει στον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο παίζει η Κράσνονταρ. Ταιριάζει για να προκριθεί. Ναι, αυτό. Τώρα ναι, αυτό είναι ότι ταιριάζει για να προκριθεί. Του ταιριάζει, πρόσεξε με τη σημείωση, ξέρω πώς σε διακόπτω, σε διπλά παιχνίδια. Ναι, γιατί χθες, για παράδειγμα, ήταν ένα παιχνίδι αυτό που λέγαμε. Παρότι θεωρητικά θα μπορούσε να έχει περάσει, τώρα θα ήσουν αντίο. Η Μπενφίκα δεν του ταιριάζει σε διπλό ματς. Του ταιριάζει σε μονό. Φυσικά. Η Κράσνονταρ όμως με την εικόνα που έδειξε, του ταιριάζει σε διπλά παιχνίδια. Ναι, γιατί εκτός έδρας δείχνει αποδυναμώνεται. Και φυσικά επιβεβαιώθηκα mm-hmm. που πολλοί είπαν ότι πέταξε 7, ότι πέταξε την τελευταία ομάδα της Ρωσίας. Εντάξει. Όχι ότι είναι κάτι, ότι δεν ήταν καλό. Κοίταξε, από τη μέση και μπροστά είναι καλή. Αυτό το 7, ποιος είναι τώρα το 7, πώς το λέγανε. Το 7 εννοεί, έβαλε 7 στη χήμη. Ναι, όχι, απλά θυμήθηκα το 7. Καμπελά, πολύ ωραίο. Καμπελά, πολύ ωραίο παίκτη. Αλλά και έχουν τον μελλοντικό τερματοφύλακα της Εθνικής Ρωσίας, γιατί είναι βασικό στην Άντερ 21. Αυτό το μικρό, ναι. Σαβόνοφ, ναι. Καθόταν και περίμενε στο πέναλτι, εντωμεταξύ κράζουν όλο τον Πέλκα. 9 στις 10 φορές, άμα βαρέσει το πέναλτι στο κέντρο, πάει μέσα. Και αυτός τον περίμενε, ρε φίλος Κύλος. Είναι ο παίκτης που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας εκτός από το ΣΒΑΠ. Εγώ δεν ξέρω γιατί ο ΣΒΑΠ δεν βαράει τα στημένα, ρε φίλε. Παιδιά, το πέναλτι είναι και λίγο ρώσικη ρουλέτα, είναι και λίγο. Μα αυτό σου λέω. Εντάξει, 10 φορές να το βαράσει το πέναλτι στο κέντρο, μέσα πάει. Μην πέσετε, πέσαν όλοι και εκεί που καθόμουν και εγώ να φάω τον Μπέλκα. Καθίστε, ρε λίγο. Τελείωσε τώρα. Αυτό και λέγεται ρώσικη. Κοιτάξτε, παιδιά, ίσως και καλό ήταν που έχασε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι, γιατί άμα γινόταν 1-0 στο 6, μετά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να πηγαίνει το παιχνίδι. Νομίζω μετά θα ήταν πολύ λουκούμι. Σχετικό με Τζόλι Πέλκα Ζήφκοβιτς μπροστά. Θα ήταν πολύ λουκούμι 0-1 από το 6. Τέλος πάντων, δεν έγινε. Το τι θα γινόταν δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Τώρα σήμερα για το μπάσκετ έχουμε ένα παιχνίδι όπου θα κριθεί η ομάδα της Α2 που θα συνεχίσει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Ναι. Η ΑΕΚ έχασε το Προμηθέα στο Super Cup. Και 9 η ώρα παίζει Παναθηναϊκός Περιστέρι. Και με άνεση, ναι. Τώρα θα δούμε σήμερα όλα τα παιχνίδια του Champions League. Ναι. Και αύριο έχουμε και το Super Cup που είναι σε, που ο ΠΑΟΚ αφού έχει περάσει και ο Ολυμπιακός, που έχουν περάσει σίγουρα σε ομίλους και μακάρι να περάσει και η ΑΕΚ, όπου θα είναι πρόκριμα για το αν θα έχουμε ο ΠΑΟΚ. Θα έχει κόσμο τελικά αύριο αυτό. Ναι, είπανε το. Δεν άλλαξε κάτι με αυτό που είχαν πει ότι θα έχει ένα ποσοστό τέλος πάντων της χωρητικότητας. Ναι, είπανε το 30% νομίζω, 20.000 οπαδούς. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, άμα έχει 20.000 οπαδούς, εντάξει, να δούμε. Το τι θα γίνει, εντάξει. Και φυσικά στο άλλο θέμα που εντάξει, είναι περιττό πια να μιλάμε, η Θεσσαλονίκη είναι πια σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και ό,τι λέμε πέφτει μέσα. Μάλιστα. Ναι, απλά ξέρεις τι. Και επειδή και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Καμία άσχετη εντελώς με τα αθλητικά και με οποιαδήποτε θέματα. Θες είπατε ότι στο νέο πρόγραμμα θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην ώρα. Θα ενημερώσουμε όταν έχει κάτι. Θα ενημερώσουμε. Γίνονται ακόμα ζυμώσεις. Ναι, ναι, ναι. Η λεγόμενη λέξη ζυμώσεις. Ζυμώσεις. Ναι. Καλή σας συνέχεια. Να είσαι καλά, Νεκτάρι. Αγωνία του κοινού, τι θα κάνουμε. Ναι, ρε, Νίκο. Ενδεχομένως. Φυσιολογικό, ρε. Και προϋποθέσεις. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα τώρα, Νίκο. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. 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 Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι λέει να πούμε. Καλά να πούμε. Καλά να πούμε. Καλά να πούμε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ξέρω εγώ, εντάξει. Έτσι. Πώς τη βλέπετε την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος? Πρωτοπόρος ομάδα του πρωταθλήματος έχει ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι την Κυριακή με ντεμπού τον νέο προπονητή και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, ας το πούμε έτσι. Άμα συνεχίζουμε να κερδίζουμε, ας πούμε, θα γίνω και εγώ προληπτικός. Δηλαδή, ας πούμε, το τηλέφωνό μου, όσοι είναι παοξίδες, θα το βάλω σε μόνιμο τέτοιο ότι μιλάει, ας πούμε, ναι. Και δεν θα του σηκώνω. Ναι. Ήδη τώρα ένας φίλος που παίρνει τηλέφωνο δεν το σηκώνω, ας πούμε, σαν ρελάνι στο γούρι. Ναι. Γιατί ακόμα το τηλέφωνο του δεν το έχει φτιάξει. Οπότε και εγώ τώρα την τηλεφωνία δεν το σηκώνω. Μιλούσα. Δηλαδή και εγώ είμαι προληπτικός, ας πούμε. Μιλούσα κατάλαβα. Σήμερα με έναν φίλο, ο οποίος είναι τραλαμένος, ρε παιδί μου, Μαριανός. Εντάξει, δεν είναι σαν και εμένα που είμαι πιο ισορροπημένο. Μου λέει, αυτή λέει, για τον ΠΑΟΚ, αυτή στο Βόλο θα έχουν το μυαλό τους, λέει, στους Ρώσους. Και θα αγγελάρουν, λέει. Θα κερδίσουμε εμείς το Βόλο και θα φύγουμε μπροστά κι άλλο μου. Ανατριχύλα. Τι λέω, κάτσε ρε, τρίτη αγωνιστική είναι, τι λέω. Περίμενε, τι λέω. Το παιχνίδι, για ποιο παιχνίδι τώρα, για το Βόλο Σπάουξ. Ναι, ρε, ναι, έτσι έλεγε. Του λέω, περίμενε. Όχι, αυτό, να, αυτό δηλαδή αν υπήρξε το στοίχημα στο ελληνικό θα ήταν φραγμένο, αφού είναι δικιά του ομάδα Βόλο. Είναι σίγουρο διπλό, δεν είναι φιλικό. Πάνε, παίξ το. Μα εννοείται, μα δεν υπάρχει στον ΟΠΑΠ και δεν ασχολούμαι με το διάβολο του διαδικτύου, κατάλαβε. Δώσε κανένα φίλο στον ΟΠΑΠ, παίξε αυτό σίγουρο.
Αφού είσαι τόσο σίγουρος. Το σπίτι μου στο διπλό του πάω. Πες ένα φίλο να το βάλεις εσύ, αφού είσαι τόσο σίγουρος. Ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι δικός σας άνθρωπος. Ο μόνος, η μόνη ομάδα που κυνηγάει ας πούμε και βγάζει αφρούς είναι ο Άρης. Δηλαδή βγήκε και είπε ας πούμε, μίλησε για σφαγή των αμνών στο ραδιόφωνο που το έχει αποκλείσει πάει Άρης και στο ψηφίστε. Και έλεγε ότι έκανα λέει μήνυση ας πούμε στο διαιτητή σαν να έγινε σφαγή του αιώνα ας πούμε, για ένα πέναλτι. Το οποίο τελικά αυτός ο, πώς το λένε, ο ξένος τώρα διαιτητής. Ο Κλάτεμπεργκ. Μπράβο, ο Κλάτεμπεργκ είπε ότι τελικά ρε παιδί μου δεν υπήρχε πέναλτι ας πούμε. Έτσι δεν είπε ο Κλάτεμπεργκ. Έτσι είπε, έτσι είπε. Λοιπόν. Δηλαδή για ποια σφαγή μας λέει ο κύριος Μπέος. Και... μια σφαγιά στην Κυλαμία στην πρεμιέρα που. Δύο στα δύο έχει ναι. Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή εμεί τώρα έχουμε γίνει ολυμπιακό και του φάζουμε, όλου, α πούμε. Ελέγχουμε τη διαιτησία δηλαδή. Εμεί εντάξει είμαστε τώρα πρώτοι χωρί να έχουμε κανένα παράδειγμα. Α πούμε, η Λαμία είναι γνωστό ότι ανήκει στον Τίγρη. Αλήθεια. Λένε κάποιοι. Ο Βόλος ανοίξει τον Πατερούλη και τα λοιπά. Δεν υιοθετούμε, είναι σίγουρα δεν υιοθετούμε. Τι να υιοθετούμε. Σου λέω, ο Βόλος πάω κάμετα στο ΟΠΑΠ, θα έβασα το σπίτι μου. Έξω ρε, παίξτε το. Σπιτάκι. Πού, δεν υπάρχει στον ΟΠΑΠ σου. Πες κανένα φίλο σου, έπρεπε να κονομήσετε όλοι μαζί. Συνεταιρικό παίξτε το, αφού είσαι τόσο σίγουρο. Πες το να το παίξει στο Ιντερνετ. Σε αυτές τις Big Win και Bad Win και αυτά. Άμα έρθει κανένα 0-0 όμως το Σάββατο, τη Δευτέρα ξαναβγαίνει όταν τα πούμε. Κάνα 1-1. Δεν υπάρχει, φίλε. Το μάτς είναι σίγουρο διπλό. Είναι. Okay. Δηλαδή και ο Μπέος, άκου να δεις, αυτό το μάτς το παίξει σίγουρα διπλό. 0-1 με Τζόλι. Okay. Έγινε, παιδιά, ακουστήκατε και οι δύο. Παίξτε ό,τι έχετε. Εγώ είπα 0-1 με Τζόλι. Σε μένα παίξτε το βασικά. Σε μένα παίξτε το. Σε μένα παίξτε το. Νίκο, σε μένα παίξτε το Τζόλι. Εδώ. Ό,τι βρει το δίνω το διπλό. 0-1 με Τζόλι. Ό,τι βρίσκω είναι το διπλό. Πού είσαι τόσο σίγουροι. Ανοιχτό παιχνίδι. Ναι, ναι. Μπορώ να πάω εγώ πάλι στο Βόλο και το Βόλος πάω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάνε. Εν τω μεταξύ, φτάνουμε στο γήπεδο. Στο Παναθεσσαλικό έχει κάτω τα μπούθ, είναι πάνω τα ανοιχτά τα δημοσιογραφικά, τα μεγάλα, τα υπερσύγχρονα πραγματικά δηλαδή. Και πάμε πάνω και δεν έχει καρέκλες. Και μας λένε, εν τω μεταξύ του Βόλου νομίζω ότι έχει καρέκλες. Και τις μαζέψαν όλες τις καρέκλες λέει για τον τελικό του κυπέλου. Μιλάμε τώρα. Τι να κάνουμε. Μιλάμε τώρα δηλαδή για τρέλα. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλώς τα παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τα 3-0, ορίστε. Πού είσαι, Θανάση, τι έγινε. Πώς πάτε, είστε καλά. Είμαστε εσείς καλά. Που παίξατε χθες που παίξατε εσείς, είστε καλά. Αν παίζαμε εμείς, νομίζω δεν θα ήμασταν καλά. Δεν είδα τίποτα. Δεν είστε καλά, γιατί μου, Λέω, αν παίζαμε εμείς, δεν θα ήμασταν καλά, αλλά επειδή δεν παίζαμε εμείς, καλά είμαστε. Γιατί. Θα είμαστε πτώμα, ρε Νίκο. Αν έπαιζες εσύ, θα έχεις με 500 άρια με στο λογαριασμό. Γιατί? Πόσα θα παίρνεις. Εγώ εννοώ αν είστε καλά από. Από υγεία σφίζουμε. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Να ξυπνάμε, να περπατάμε. Αποτέλεσμα αν είστε καλά. Ναι, ναι. Εμένα ρωτάς αυτό. Αποτέλεσμα αν είστε καλά. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, κύριο Μοσχοβίτη ρωτάμε. Τα αποτέλεσματα αυτά είναι το ποδόσφαιρο και τέτοια. Ναι. Δεν είδα τίποτα. Ακούω όλου εσά που τα λέτε, όλου του φιλάθλου που τα λένε. Καλώ τον πάω και χθε. Και στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει στην Ευρώπη φέτο είναι πολύ καλό. Τηρουμένων των αναλογιών, τη ομάδα που έχει, τη ομάδα που αντιμετωπίζει και όλα αυτά, έτσι. Ναι, σωστά. Τα φεγγάρια είναι αυτά που θα καθορίσουν. Έτσι. Μπορεί κάποιοι να λένε για τι εμφανίσει και τα αυτά, αλλά και τα φεγγάρια παίζουν ρόλο. Όχι, παίξαμε έναν αγώνα, όχι ήταν οι κερκίδες, όχι ήταν δύο τα παιχνίδια, θα είχαμε μείνει απ' έξω, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Τελικά θα δούμε αρκετά πράγματα που θα μας είναι περίεργα αυτή τη σεζόν χωρίς θεατές και στα πρωταθλήματα. Και... θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, εντάξει. Καλά, όλα είναι σχετικά. Και λίγο για να γίνει extreme παρακάτω εκπομπή. Έλα, ωραία, μπαρούτι, πάμε. Θα έχουν τα παιδιά του... του Δημάρχου, του Προέδρου θα έχουν την ίδια αυταπάρνηση για το αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι το αποτέλεσμα θα έχουν την αυταπάρνηση. 15 λεπτά μου αρκούν και μπορώ να σας στείλω μήνυμα. Ωραία. Μάλιστα. Πάντως, όμως, λέω, παιδιά, αφού είστε τόσο σίγουροι όλοι, παίξτε το διπλό του ΠΑΟΚ. Χώστε τα όλα εκεί. Ό,τι δίνει, ένα 10, ένα 15, ένα 20, ό,τι δίνει. Κοίταξε να δεις. Ο τρόπος με τον οποίο παίξανε με τον Άρη, η θέληση, το πάθος, δεν μιλάω για. Όσο λένε τότε είχαν την μπάλα στα πόδια 70% κατοχή και τώρα μπορεί να μην την έχουν γιατί παίζουν με καλύτερη ομάδα. Όχι. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν στις διεκδικήσεις, στα τάκλινγκ, στα μπλοκ σήματα, στις φωνές, οι πάντες.
περιμένω για να δω. Γιατί θυμάμαι ένα Κέρκυρα ΑΕΚ 0-1 και ένα Κέρκυρα ΠΑΟΚ 0-5. Όσοι το θυμούνται εκείνο τότε θα καταλάβουν τα παιδιά στον έναν αγώνα πώς παίζαν και στον άλλον αγώνα. Λοιπόν, επίσης, σας χαιρετώ, περιμένω ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Θανάση. Το ενδεχόμενο να πάει από εκεί και να παίξει να κερδίσει το Βόλο, α πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι εκτός κουβέντας. Μα εγώ δεν σου είπα με βάση το όσα έλεγε ο Γιώργος ο Θανάσης για το Βόλο. Εγώ σου είπα Βόλο Πάκου 0-1. Μου πετάχτηκε μέσα στο μυαλό μου. Εντάξει. Είναι άλλο τόσο γεμάτο ο Πάκου από παίκτη. Έτσι έχει τόσε πολλέ εκλογέ. Τσόλακ. Νομίζω θα παίξει λίγο το Σάββατο. Θα τοποθετηθώ ποδοσφαιρικά. Ορίστε. Λοιπόν, δεν σε ρωτήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Πες. Κάντε. Δικαιωμά σου. Δεν ζητήσε κανένα συγγνώμη σου, Γενίκο, δηλαδή. Αλλά πες το, δεν πειράζει. Πέσα κατά Παπαδόπουλο και στα δικά σου. Ναι, άρα πράγμα. Εντάξει, επειδή σε είδα χθε. Ναι, εμένα. Ναι. Πού, τι είναι σε είδα. Είδα τον Μπάουκ. Α, ναι, είδα τον Μπάουκ. Θα βάλω μια ανατελή γιατί ο κόσμο είναι αυτό που προηγείται. Και χτυπάει η γραμμούλα, ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Έλα, γεια σας. Έλα. Ω, χαίρετε. Τι κάνουμε. Είμαστε καλά. Ο άλλος, να πούμε, δεν ήξερε ιντερνετικά να παίξει. Ναι. Δεν μπλέκει με αυτό το δαίμονα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κάνα φίλο, ρε παιδί μου, να το παίξω ιντερνετικά, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, αφού είναι τόσο σίγουροι, παίξω το, ρε φίλε. Γιώργο, δώσε μου τα λεφτά να το παίξω εγώ ιντερνετικά. Ναι, ακριβώς. Ορίστε. Να το σε δω, ο παίκτη. Ο γιγαντός όμως Πούγιας, που έλεγε διπλό του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, παίζω και το σπίτι μου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι νομίζεις. Έλα και τα μαλλιά του Πούγιας. Λίγους Πούγιας έχει Θεσσαλονίκη. Έχει, άλλωστε είναι τόσο γεμάτος ο ΠΑΟΚ και έχει τόσες πολλές επιλογές που θα πάει τώρα το Σάββατο γιατί και θα ξαναπέζει την Τρίτη και θα είναι μια χαρά. Έχει το μέταλλο. Θα βάλει τον Κούτσια, τον Βρακά. Έχει το μέταλλο. Πάει, κερδίσει. 0-0 θα λένε τότε, αλλά δεν μπορούσε να το πάρετε. Ναι. Θα δούμε το παιχνίδι. Και επίσης το ενδεχόμενο να πάει πάμε στο Βόλο και να παίξει να κερδίσει δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άμα κερδίσει θα είναι κάτι διαφορετικό. Ο Βόλος είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, βέβαια. Ο Βόλος και ο Άρης είναι μεγαλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Φαίνεται τα λεφτά που παίρνουν το Super Sport και όλα τα υπόλοιπα. Που παίρνουν τίτλους, που έχουν πολύ κόσμο, που έχουν πολλά διαρκείας. Φαίνεται. Ναι. Έχουν δίκιο οι Αργεντινοί. Μια χαρά λένε. Φέτος έχω περισσότερα διαρκείας από σένα. Σωστά, πάμε να πούμε. Γιάδες, βάλε τα τελευταία 10 χρόνια και σου βάζω ακόμα τα περσινά. Ναι, βάλε τη δικιά σου πορεία τα τελευταία 10 χρόνια και βάλε τη δικιά σου. Εντάξει, κάτσε, μην συγκλίνει πράγματα. Έχει δίκιο. Εμείς περάσαμε του Χριστού τα πάθη. Και όπως λέει και ένα τύπο το ραδιόφωνο, μόνο αυτό ήταν εκεί πέρα δίπλα τότε. Νίκο. Έτσι λένε. Εμείς και τότε δίπλα. Μην με εκνευρίζει τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Να πει μια κουβέντα για τον Άρη. Παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ. Εσύ πώς το είδες το χθεσινό μάτς. Άστο, δεν συντοέφηκε. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε τώρα. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα για το Βόλο ή το αγώνα που πέρασε. Τώρα σε πω λίγο κάτι προσωπικά τώρα για το Βόλο. Ναι. Κάνω την κίνηση, δεν μπορώ να την καταφέρω. Ναι. Οκ. Απλά ξέρεις τι. Επειδή δεν έχει σχεδίσει τον Ατρόμητο, το να μείνει 4 πίσω από τον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Εντάξει. Ναι, δεν είναι ότι γελάρει, ας πούμε, και πολύ εύκολα. Γιατί είναι με την ΑΕΚ. Ναι. Μην το έχει τόσο σίγουρο. Ναι, οκ. Okay. Άσχετα με την ΑΕΚ πελάτησα. Οκ. Okay. Άλλο okay. Θέμα είναι αυτό. Πελάτησα. Μέχρι τώρα ο Άρης είναι πρώτος και λογικά θα κερδίσει και τα Γιάννα και θα πανηγυρίζουν. Τον είχα πει εγώ τον Νίκο τον Αργανό, ας δει και τέλη δεκαετίας 80 και 90 που ο Άρης πάντα 3 φορές αγωνιστικές ήταν για παράδειγμα στα 6 χρόνια 3 φορές ήταν πρώτος. Ναι, οκ. Okay. Τώρα εμείς εχθές, παιδιά, εντάξει. Το πιο πολύ έγινε στο Χ, δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Τα λέμε τα πράγματα τώρα. Όχι, θα μπορούσε η μπίλια να κάτσει σε σένα, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, αυτό που ήθελα. Τώρα, μην αρχίσουμε τώρα με τις φάσεις. Και άμα το πάρουμε με τις φάσεις, από την Πενφύκα θα χάσουμε 3-2. Αυτό σου λέω. Με την Πενφύκα η μπίλια σου κάθισε. Κατάλαβες το πρώτο ημίχρονο που ζωρίστηκε. Δεν σου κακός όμως με την Πενφύκα. Δεν κέρδισες με τύχη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχασε η Πενφύκα να κάνω γκολ και αμάν πώ κέρδισε. Στο δεύτερο ήσουν καλό. Είπαμε το Δήμο Παπαδόπουλο. Αν τυχόν με την Πενφύκα τρώγαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ δύσκολο να το διαβιώσουμε. Θα σε έπαιρνε κάτι φορά μετά. Απλά χθες. Είναι άλλη. Mm-hmm. Για τελείωσε. Αυτό που είδα εγώ χθες, συγκριτικά με την Πενφύκα, είναι ότι ο Πάκ δεν πήγε. Γιατί με την Πενφύκα πήγε να κλέψει το παιχνίδι. Και ήταν λογικό. Χθες εμένα μ' άρεσε ποδοσφαιρικά και ουδέτερα που δεν πήγε τόσο να κλέψει. Δηλαδή προσπάθησε να παίξει και λίγο. Άσχετα που αυτοί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο σφύρο κοπούσαν αβέρτα. Πίσω οι άλλοι δεν είναι. Αλλά πίσω οι άλλοι, δηλαδή το δίδυμο σα στόπερ που έχουν ειδικά. Γιατί η πλάγη είναι τίποτα σοβαρή. Τέλο πάντων. Ο Μελαχρινός είναι σαν το Μελαχρινό που είχε η Μπεσίκτας. Ο Κάιο.
Δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι. Κάρο τώρα το λένε κανονικά. Της Μπεσίκτας πιο το Χάτσινσον. Όχι, ο Χάτσινσον ήταν στο κέντρο. Στο κέντρο δεν είχε. Το στόπερ που είχε πάρει που τον πήρε τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Ναι. Και μετά έφεγε η Μπεσίκτας 3 γκολ στο 30. Τι θα κάνει. Μην καλείτε άλλο και ο φίλος που πήρε τώρα να πάρει γιατί θα πάμε στο break. Τώρα θα κλείσουμε και θα πάμε στο διάλειμμα. Καλέστε μετά το διάλειμμα. Τώρα, παιδιά, πόσα δίνει το διπλό του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, ένα 20. Τι να δίνει, ξέρω εγώ, ένα 20, ένα 30, τι να δίνει. Πιστεύω τόσο λίγο. Τόσο θα δίνει. Α, το 60 πιστεύω. Ω, άμα είναι 60 θα το παίξουμε όλα, ρε φίλε. Θα πω και εγώ που δεν παίζω. Εντάξει, και πόσο να δίνει. Κοίταξε, με το Ατρόμητο εμείς πάλι δεν ήμασταν καλοί. Δηλαδή, δίκαιο ήταν το χ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν ήμασταν καλύτεροι από το Ατρόμητο από ότι. Όχι, το χ ήταν δίκαιο. Το χ ήταν δίκαιο από το Ατρόμητο. Δεν ήταν τον αγώνα γιατί ήμουν σε γάμο, αλλά μετέπειτα που είδα κάποιες φάσεις και κάποιους φίλους που ρώτησα, δεν ήμασταν καλοί. Απλά κοίταξε, λογικά το Σάββατο, ας πούμε ο Τσόλακ πιστεύω θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα παίξει εγώ 60 λεπτά. Πιθανολογώ ότι από πλευράς αγωνιστικής είναι κομπλέ. Προετοιμασία με τη Ριέκα έκανε, παιχνίδι θα είχε αν δεν ερχόταν τώρα την Πέμπτη, με Νικόλο Σκοβαλίου Κανίκο. Έτσι. Οπότε το παιδί είναι κομπλέ από πλευράς αγωνιστικής κατάστασης, δεν δηλαδή ότι ήταν εκτός. Ο άλλος δεν ξέρω, ο Βαγγέ. Ο άλλος όχι, έχει να παίξει λέει από τον Μάρτιο. Από ναι, είναι λίγο διαφορετική περίπτωση εκείνη. Βαγγέ. Εκείνη μπορεί να πάει και τον πίσω Βαγγέ, να εκεί δεν είναι τόσο το πρόβλημα. Ναι. Τώρα το πρόβλημα θα είναι με τους φίλους Αριανούς που μια εβδομάδα θα ξανά είναι πρώτη και θα έχουν όλο το δικαίωμα να χαίρονται. Τώρα για το βραβικό παιχνίδι, παιδιά, έχουμε μέρες να τα πούμε. 7. Αυτά, παιδιά, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μέχρι να μόλις πριν να μιλήσει ποδοσφαιρικά, ρε φίλε, και σε ρώτησα ποιο σε ρώτησε. Παίρνει ο κόσμο τηλέφωνο και δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Θα τοποθετηθώ μετά! Δεν σε ρωτήσαμε, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει, Ελληνικό, εγώ θα τα πω. Νοιάζει. Break και επιστρέφουμε. Αθλητικό Λίμπερο. Ναι, 107,4. Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Ξέρουμε λίγο. Δεν ξέρω αν θα είναι από την άλλη εβδομάδα την παράλληλη όταν θα έρθουμε ξανά στα καινούργια θέματα. Το ναι, ποιο είναι έχει κλειδώσει, να ξέρει. Την άλλη, τι. Τον έπιο είναι έχει κλειδώσει, δεν νομίζω να παίζει κάτι άλλο. Σαν τίτλο. Εννοείται. Ναι, ποιο είναι. Φυσικά. Ναι, αλλά θα μα μόνο να μην βγάζουμε, ρε φίλε. Δηλαδή. Θα έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα η εκπομπή μα. Ωραία. Όποιο κάνει τον ενημερωτικό χαρακτήρα, λοιπόν, θα βγει στην εκπομπή, ναι, ποιο είναι. Ωραία. Όποιο θα αναλάβει τον ενημερωτικό section, εσύ δηλαδή. Ωραία. Εγώ. Φυσικά. Εσύ είσαι ρεπόρτερ, ρε φίλε. Εγώ τι, εγώ παραγωγό είμαι. Εσύ είσαι ρεπόρτερ. Δύσκολα. Εσύ θα βγάζει τηλέφωνα. Δύσκολα. Δύσκολα. Και... ναι, ορίστε, ποιο είναι. Πάνω στον επόμενο, ναι. Γεια σου, κύριε. Αντώνη. Τι κάνετε, καλά είστε. Δώστε μου λίγο μια εικόνα γιατί θα πρέπει να φύγω γρήγορα για ένα καφέ σε ανατολικά μετά. Μόνο Μητροπόλεως, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Άντε, πάλι τα ίδια. Έλα, μωρέ, χαβαλέ γίνεται. Εντάξει, δεν έχει πολύ πράγμα. Στο κόσμο θέλω να πάω. Στο κόσμο? Ναι. Μητροπόλεως, πάντα. Μητροπόλεως πάλι, άντε. Πάντα. Από πάνω έχει λιγότερα φανάρια, ρε Αντώνη όμω. Πώ, από πού? Από πάνω. Πογνατία. Ναι. Δεν είσαι σοβαρός. Τι δεν είσαι σοβαρός, αυγό Μητροπόλεως, μετά θα πάω από κάτω Μεγάλο Αλεξάνδρου και μετά θα με πάει τάπα. Πού να σε πάει τάπα, Μεγάλο Αλεξάνδρου? Μετά να ανέβω έχει πάνω. Έχει 7 λωρίδες. Μετά που θα βγω, πώς λέγε, η Αθέων, ποια είναι εκείνη, μετά θα βγω πάνω από την Αθέων. Αθέων, άμα δεν θέλεις την Αθέων μπορεί να μπεις Μαρία Κάλλας από κάτω και στο, σωστό, μετά το φανάρι του, μετά το φανάρι του Μεγάλου κάνεις αριστερά και βγαίνεις μπροστά στην έχεις περάσει όλη την Αθέων και βγαίνεις Αθέων. Ή μπορώ να ανέβω από τη Συνδίκα. Όχι συνθήκα, όχι. Χάλια, πίκρα. Αυτά τα πασάλια. Εγώ αυτοί με τώρα για να καταλάβεις. Ναι. 1,5 λεπτό την έκανα. 1,5 λεπτό την έκανα. Α, ναι. Θα έρθω από εκεί. Τα πάω από εκεί. Τώρα 1,5 λεπτό. Ξέρω να δεν είναι. Δεν μου λες Νικολάκη ο Βαδόπουλε. Εδώ, ναι. Έχουμε τη μεγάλη, επιστροφή στο μπάσκετ. Του Χαριτόπουλου. Όχι, ρε, του Χαριτόπουλου. Είναι δυνατόν. Παιδιά, ήταν μια φωτογραφία η οποία ενδεχομένως τραβήχτηκε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. δεν νομίζω ότι είναι σε αυτά τα κυβικά. Γιατί ρώτησα τον Γκάτζιο και εγώ, Offer. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Είναι έτσι. Ρε φίλε. Και άντερση, η φωτογραφία βγήκε. Ναι. Εντάξει, τη βλέπεις εσύ που τη βλέπεις. Και την ανεβάζεις. Μην τη βάζεις δηλαδή. Μην τη βάζεις για τον πελά μου. Στείλ την. Ο Φίξ Τόπο, τα καλύτερα του, ρε φίλε. Στείλ την, ρε φίλε. Με λίγα κιλά, λίγο με. Μα και εγώ όταν τον είδα, λέω τον Γκάτζιο, του λέω το τρώει το φαΐ του. Όχι, μου λέει, ρε, δεν είναι έτσι, λέει. Απλά η φωτογραφία βγήκε λίγο λάθος. Και εσύ, ρε φίλε και συνάδελφε, α τη φάτρινε τη φωτογραφία. Μην την βλέπεις. Δεν ξέρω ποιος είναι. Παιδιά, γιατί μας παίρνουν και μας βρίζουν. Φάτινα, ρε εσύ τώρα, εντάξει. Τον είχα βάλει τον πίσω από το ταξίδι μια φορά που λέει.
Όντως. Τέτοια θέλουμε. Για πες, ναι, ναι. Βόγγισε, φίλε, βόγγισε. Το πήρα από το αποστροφή 33, τον πήγα Ιβανόφιο. Και πού μείνατε. Μα μακρινή κούρσα. Ναι. Φίλε, μιλάμε ότι βόγγισε πίσω, η δεξιά η ρόδα. Νόμιζε ότι είναι τέτοιο. Πες του Σοφοκλή, κάτσε στη μέση, αδελφέ. Ναι, δεν έβλεπα τίποτα να μακρύνει μέσα. Δεν μπαλατζάκι. Είναι όλο το τέτοιο και είναι όλο. Ναι. Όλο, όλο, δεν βλέπεις τίποτα, τίποτα. Όσον αφορά ναι. Το χθεσινό παιχνίδι, ναι. Το οποίο είδες βγήκε η ευχή που έδωσα, έτσι. Ναι, 66-34 είναι. Οι πιθανότητες πρόκρισης. Δεν το δίνω 66-33-33, όπως το λένε αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Το δίνω 66-34. Μάλιστα. Okay. Το πρόβλημα βέβαια του ΠΑΟΚ είναι να μην δεχτεί γκολ. Αυτό είναι βασικό, ναι. Αν και βέβαια έτσι είναι το σκορ το 2-1, έχει ελπίζει να βάλει γκολ μετά. Ούτως ή άλλως το συζητάω αυτό. Ο ΠΑΟΚ γκολ θα βρει. Δεν τελειώνει τίποτα. Δεν τελειώνει τίποτα αν θα φάει γκολ. Απλά δεν ξέρω αν θα βρει δεύτερο. Είναι πολύ καλό σκορ. Ναι. Είναι πολύ καλό σκορ αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή ότι αν φας γκολ μπορεί να το χαίρεσαι. Έλα, τελείωσε. Πάλι σου μπαίνει. Σε φτιάξαμε πάλι. Σε φτιάξαμε πάλι. Ξέρεις πόση ώρα είναι άδειος. Από Αθήνα την πήρε, ρε φίλε, και εσύ. Εντάξει, κοντά είμαστε. Από το Λευκοπύργο έφτασα στη Σοφούλη άδειος. Μόλις βγήκαν τα παιδιά στον αέρα, παπ. Ναι. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ωραία. Καλή επιτυχία στο Σοφοκλή, στην νέα του πρόκληση. Καλό απόγευμα, κύριε. Γεια σου, Αντώνη μου. Γεια σου, Αντώνη μου. Καλή κούρσα. Δεν υπήρχε ένα σύνθημα για το Σοφοκλή. Υπήρχε, δεν λέγεται. Ναι, μπράβο, σωστά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Γιώργο. Τι κάνετε, πως είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, είδες τι έδειξε με τον ψηλό εχθές. Τσάπα τρογόμασταν. 3-1 είπε αυτός. 1-1 είπε εγώ. 2-1. Να, ορίστε. Βγήκαμε στη μέση, εντάξει. Και οι δύο ικανοποιημένοι. Κρατάμε χαμηλά τα κρούσματα για πάρτι σου, να ξέρεις, να μπορέσεις να έρθεις. Και μετά σαν έλεγε. Έτσι, τέσσερις και σήμερα. Εγώ το Χαρδαλιά ακούω εκεί. Το μάτς είναι κάθε μέρα στις 5 ώρα. Μην βγάλει κανένα νόμο τίποτα και μας τρελάνει πάλι τελευταία στιγμή και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Καλά πάμε. Ως τώρα. Μπαίνω, κάνω και ξέρεις πώς κάνετε όταν μπαίνετε στη σελίδα της ΕΠΟ για να δείτε τους γεννητές που κάνετε F5, F5 συνέχεια. Αλήθεια. Το ίδιο κάνω και εγώ με το. Βγήκανε σήμερα. Ναι, κάπου είδα, 3.50 τόσα. Όχι ρε, οι διαιτητές. Ποιοι διαιτητές ήταν, δεν ασχολεί κανένας. Oh. Ποιοι διαιτητές, τι έγινε, για πες. Λοιπόν, τι να γίνει, εγώ κρατάω από χθες το βράδυ, τελειώνει παιδιά το παιχνίδι, το είχε ζωντανά η τηλεόραση της Ολλανδίας, επειδή δεν ήταν και πολλοί αγώνες, ναι, κάποιος λίγο χθες, οπότε ήταν εύκολο να επιλέξουν το τι θα δείξουν. Στην εκπομπή Studio Sport που είναι ο πιο γνωστός sportcaster της Ολλανδίας, ας πούμε. Mm-hmm. Ποιον έχουμε στην Ελλάδα που παρουσιάζει προγράμματα, ας πω τον Διακογιάννη, τον παλιό. Mm-hmm. Είναι το ιερό τέρας το σπορ στην Ολλανδία, ας πούμε, τον Βαγκ Βαν Χέλντερ. Ναι. Τζακ Βαν Χέλντερ. Και βγαίνει στο Studio Sport και λέει κάποια στιγμή για τον Γιαννούλη, Βάτεν Σπέλερ Ζεχ. Που ναι, σημαίνει ναι. Τι είναι αυτός ρε παιδιά. Από πού είναι αυτό. Και λέει και ζητάει, ήταν πρώην ποδοσφαιριστή παλέμαχη του Άγιαξ, αυτό ήταν και ο Γκούλιτ μέσα. Ναι. Και πετάει το Γκούλιτ και λέει πόσο κοστίζει αυτός. Και κάνει μια FKE, δηλαδή να το δούμε, λέει το μπάια το ηρήτρα του είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί λέει ο Άγιαξ δεν τον παίρνει. Άντε ρε Άγιαξ, πετάει πού είσαι. Δηλαδή κάναν συζήτηση. Βάλε, κάναν ναι. Συζήτηση μετά το παιχνίδι, ναι. Για το Γιαννούλη. Δείξανε συγκεκριμένα τη φάση με την κούρσα που έκανε στο 85-86, άσχετα που έκανε λάθος την παλιά εκεί, ναι. Το κόψιμο στην μπάλα που έκανε και τις δυνάμεις που είχε. Σου λέει πώς είναι δυνατόν στο 85 να τρέχει ο άλλος που είχε στην πλευρά του, τα είχε παρατήσει. Και αυτός έτρεχε πάνω κάτω σαν να ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι. Εκείνο τους εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ αυτά έβλεπα εχθές και φούσκωνα από, ξέρεις, από ικανοποίηση. Ναι. Ξέρεις τώρα να ασχολείται ολόκληρος Τζακ Βαν Χέλντερ με τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος δεν έχει χάσει, στη χλειδί είναι σε όλους τους αγώνες του Champions League μέσα στους τελικούς, τα αυτά παντού. Και να βλέπουμε το σήμα του ΠΑΟΚ από πίσω από το κάθισμά τους σαν background. Και να απολαμβάνω τώρα εγώ. Εγώ σαν είπε χθες το βράδυ τελείωσε το παιχνίδι και ένιωθα ότι κέρδισε. Με αυτή τη
τα καλά λόγια που λέγανε για μας. Και αναφερθήκαν και για λίγο, όχι πολύ, γιατί ομολογουμένως το μεγαλύτερο ήταν για τον Γιαννούλη που ασχολήθηκαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και για τον Golden Boy, τον Τζόλι, που είπαν ότι είναι ένα ταλέντο και ότι αφήνει υποσχέσεις και αυτά, δεν είπαν και τίποτα τρελά. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες δεν ήταν και μέσου διακριθέντες, οκ. Ναι, καλά. Αφήσαν ορθάνυχτο τον επαναληπτικό, τον οποίο φυσικά έμαθα και χθες ότι θα το δείξει το ίδιο το κανάλι, δηλαδή θα το αφήσει. Και τους έκανε και εντύπωση και ο Πέλκας. Τον γκολ που έβαλε, δηλαδή είναι, λέει, πολύ μεγάλη κλάση γκολ. Είναι πολύ ωραίο το τσίμα της μπάλας, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Και στο ότι ο ΠΑΟΚ, λέει, τα τελευταία χρόνια, ενώ εμείς έχουμε άλλη εντύπωση, ότι δεν πάει καλά στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο, γιατί αυτοί κρατάνε και την εικόνα με τον Άγιαξ που δείξαμε πέρσι. Ναι. Δεν ξέρουν τα υπόλοιπα το πώς τρωγόμαστε εμείς μεταξύ μας, φαντάζομαι. Γι' αυτό σωστά. Το λένε. Σωστά. Λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Βάλαν τους τίτλους, αυτά, το double πέρσι τέτοια. Και ότι είναι πλέον ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος. Ναι. Και αν θα τον ήθελε ο Άγιαξ στους ομίλους και αυτά, αυτοί μας έχουν και περασμένους κιόλα. Δηλαδή είπαν και για το ότι τους δώσαμε. Και τη θέση των Άγιαξ τον βάλαμε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Επειδή δεν... Mm-hmm. Αυτό δεν το ήξερα, χθες το έμαθα αυτό το πράγμα. Ναι, μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα. Ανέβηκε μια θέση ο Άγιαξ, ναι, και πήγε δεύτερο γκρουπ. Ναι, ασχολήθηκαν χθες το βράδυ. Εντάξει, βοήθησε πάλι για να είμαι και δίκαιος, έτσι. Βοήθησε το γεγονός το ότι δεν υπήρξε και κάτι άλλο ιδιαίτερο χθες το βράδυ. Εκτός από την ήττα του Δόνη με τη Μακάμπη, τέλος πάντων. Και πήρε έτσι μεγάλο μερίδιο στην τηλεθέαση, ας πούμε, στο ενδιαφέροντος η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Και αυτό με ικανοποίησε πάρα πολύ, γιατί εμένα με ενδιαφέρει στο να γίνεται ευρύτερα γνωστό και το σωματείο που υποστηρίζω. Έτσι. Να ασχολείται, δηλαδή να υπάρχει σαν οργανισμός. Από είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Ναι. Από την Ολλανδία για τον αθλητικό Λίμπερο 107,4, Γιώργος Ανδριάδη Συγκελάκης. Άμα πατήσεις και τον δεις, άμα σου λέω πραγματικά δηλαδή, μπες σε περίεργη ανάλυση, Jack Van Helder, Studio Sport Ολλανδία, και θα δεις, άμα κάνεις translation, και θα δεις ότι είναι ο κορυφαίος sportcaster στην Ολλανδία. Πώς τον είπες επίθετο? Jack Van Helder. Van Helder. Είναι το... Ναι, σε πώς λέτε, λατινικά, ελληνικά, λατινικά, ή τα έψιλον λάμδα, δέλτα έψιλον ρο. Ένας λάκρας είναι? Ναι. Παλάκρας. Ναι, τον βρήκα, τον βρήκα. Van Gelder, γεννημένος το 50, 27 Δεκέμβρη, του Αγίου Στέφαν, μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Και το 14 πήρε και βραβείο. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μάλιστα. Θα κάνεις ανάλυση, ρε φίλε, του τι είδες θες. Και μας, έτσι θα μας κάνουν, στο Wikipedia θα μας βρίσκουν. Okay. Νίκος Μοσκοβίτης, famous basketball sportcaster. Ου, σίγουρα. Για πες. Το 84 στο Final Four του NCAA. Πες ρε Νίκο. Ένα lay-up. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κάναμε στην ανάλυση σου, ρε φίλε, αυτό που απείλησε ότι θα κάνεις πριν. Απείλησα. Ναι, έτσι είπες. Απείλησα. Είπες, θα μιλήσω για το παιχνίδι. Φίλε, εμείς τα λέμε και γίνονται. Σιγά ρε Νίκο. Λέγαμε για τον Enic Then. Φιλάκια. Τι λέγατε, βρε κότες που λέγατε όλοι. Τι λέγατε. Όχι, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Όταν φεύγουν μετά όλοι, εμείς τα λέγαμε. Με διάβαζες. Με διάβαζες. Φυσικά. Με ακούγες. Φυσικά. Ωραία, τότε. Δεν άκουσα ποτέ άλλο ότι πρέπει να φύγει. Δεν είπα ότι πρέπει να φύγει. Τι θα κάνω. Από εδώ. Μέσα, ρε φίλε. Περνά μηνύματα. Ότι η ομάδα. Ότι η ομάδα. Ότι η ομάδα. Πολλές φορές. Πρόσεξε με λίγο. Σου κάνω ένα μάθημα τώρα λίγο. Εντάξει. Πολλές φορές δεν λες τι δεν κάνει. Λες τι πρέπει να κάνει. Αχά. Εσύ έλεγε τι πρέπει να κάνει. Φυσικά και δεν το έκανε ποτέ. Από το Μάιο φωνάζαμε ότι πρέπει η ομάδα να δουλέψει τακτικά στην επίθεση γιατί δεν εμφανίζει κάτι. Πρέπει να το δουλέψει αυτό το κομμάτι. Το καλοκαίρι. Είπες ρε εσύ. Την ευκαιρία. Είπες και θα φτιάξει την ομάδα. Όταν ήσουν πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος που λέμε να πάμε κανένα Σαββατοκύριακο να φτιάξει πάνω είχα στα τρία παιδιά. Είχα βάλει το πρέπει τη τακτική. Είπες ότι ο άνθρωπος θα πούμε έρχεται με την κάλτσα και με το καφέ στην προπόνηση και κάνουν καφενείο όλοι. Το έγραψες. 11 μέρες που ήσουν εκεί. Δεν ήταν έτσι η προπόνηση. Τι ήταν. Σοβαρό. Όταν ήσταν εκεί. Σοβαρό ήταν. Επειδή ήμασταν εκεί. Στον επόμενο, ναι. Είπα να σας πω ένα καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Έχω μιλήσει παλιότερα μαζί σας, αλλά δεν με θυμάστε σίγουρα. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Με τον Νίκο έχω μιλήσει. Ποιο από τους δύο? Λοιπόν, για το θέμα του Άρη. Ναι. Άρα, πολύ καλά έκανε που έφυγε ο Ένινγκ. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Πολύ σωστή κίνηση που πήρε αμέσως προπονητή. Γιατί πέρσι θυμάστε που πηγαίναμε να φέρουμε τον Ιέρο. Θα φέραμε τον Κούτι. Πόσο καιρό ταλαιπωρηθήκαμε, θυμάστε? Mm.
Έχει δίκιο εδώ. Κοίτα, τότε βέβαια είχες και τη διακοπή. Α, δεν το θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Τώρα δεν την έχεις. Είχες πάει σε 4 μάτς με τον Τερζή, μετά έκατσε η διακοπή και μετά ήρθε ο Έννη. Θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί ο προπονητής και τη διακοπή να προετοιμαστεί καλύτερα. Τέλος πάντων, εμένα, αυτό μου άρεσε που δεν το έκανε αυτό. Ρε παιδί μου είπε, αυτά μπορώ να δώσω, πάω τον παίρνω τον προπονητή και τελείωσε. Ναι. Και μου φάνηκε πολύ γρήγορα τον πήρε, σαν να τον είχε έτοιμο. Δηλαδή, σου λέει, τώρα απλά συμφωνώ με πολλούς, τους πιο πολλούς ακροατές που μιλάνε, ναι, που λένε ότι ίσως από τη στιγμή που δεν τον πιστεύεις, αν είναι αλήθεια αυτά που διαραίουν, από το καλοκαίρι πάνε δώσε σε έναν άλλο προπονητή. Το λάθος ήταν τότε. Αποδείχθηκε ότι το λάθος ήταν τότε. Και επίσης, παιδιά, δεν μπορεί να γίνεται μια τόσο μεγάλη αποτυχία και να μην την πληρώνει κανείς. Μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα, δεν λέμε τώρα κανένα, δεν έχει σημασία, και με εθνικές κτλ. Που όταν γίνονται μεγάλες αποτυχίες, ναι, και ολόκληρες παίκτες και νέας ηλικίας εκαθαρίζονται από ομάδες. Έτσι. Και προπονητές κτλ. Τώρα, εμείς με αυτή την αποτυχία. Έτσι. Που σπάει ένα αίτητο 53 χρόνων. Μικρή σημασία έχει για μένα αυτό. Δεν άκουσα? Μικρή σημασία έχει το αίτητο. Να σου πω κάτι. Έχω εδώ ένα παιδάκι, το έχω σαν γιο μου, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Σάκης λέγεται. Ναι. Με λέει. Είτε η μόνη περηφάνεια μου λέει που είχα να αντιτάξω ήταν. Αυτός με το μυαλό του. Κατάλαβες. Οι άλλοι λένε τίτλους, όλοι οι άλλοι ομάδες. Λένε τίτλους, λένε αυτά κτλ. Εγώ λέει. Τι να πω, λέει, για τα γάμα, εθνική και β' και τα λοιπά. Για τον μπάσκετ που δεν έχουμε, που πέσαμε και μας σώσανε. Τι να πω. Το προσεγγίζει λάθος και το αίτητο δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αντιτάξεις. Το αίτητο ήταν κάτι εξτρά το οποίο έχασες. Το θέμα είναι ότι έχασες την πρόκριση, έχασες τα λεφτά και την ευκαιρία να προχωρήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, σου λέω ένα νεαρό παιδί πώς το βλέπει, ας πούμε. Και εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ από το παιδί πιο παιδί είμαι, τέλος πάντων. Και για τα λεφτά, ναι, που χάσαμε πόσα λεφτά. 4-5 εκατομμύρια. Αυτά πώς θα τα καλύψουμε. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι και δεν ξέρω τι θα φέτφα, γίνει. Φέτφα. Καλά έκανε και έγινε η πώληση. Βέβαια αμέσως θα δίνει στον Γκαρσία. Δεν ξέρω, Νίκο, δεν ξέρω αυτό που... Δεν διαλέει, είναι, παιδιά, δεν ξέρω... τα αμέσως θα δίνει στον Γκαρσία. Μπορεί να έχει δώσει ήδη κάποια λεφτά μπροστά για τον Γκαρσία, γιατί έχει συμφωνήσει με το και έχει υπογράψει τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θα το κάνανε αυτό στον αέρα και χωρίς λεφτά. Όχι, καλά έκανε. Ναι. Κοίταξε. Αυτός είναι ένας σύγχρονος, ας πούμε, χαφ, έτσι, διεισδύει μέσα και τα λοιπά, είναι, τι να πούμε, De Bruyne, δεν είναι, ε? Ο Γκαρσία όχι, De Bruyne δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πολύ διαφορετικό στυλ ποδοσφαιριστή και είναι λίγο άστοχο να συγκρίνουμε τον Γκαρσία με τον De Bruyne αυτή τη στιγμή. Όχι, δηλαδή θέλω να σε πω, δεν παίζει πολύ γραμμή με αυτή την έννοια, να μας πει και ο Μοσχοβίτης. Καμία σχέση. Ο Γκαρσία είναι ένας εξτρέμ, ναι, ο οποίος είναι, ναι, άρτιος τεχνικά, έχει ποιότητα. Είναι, ναι, περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο που μπορεί, ναι, να σου δώσει πράγματα. Αλλά, ναι, δεν είναι ο παίκτης που θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Αλλά είναι διεισδυτικός δηλαδή και μπορεί να πεταχτεί από το πουθενά. Έχει το timing ο Γκαρσία στο να πεταχτεί και να σκοράρει. Το έχει αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Γκαρσία είναι πιο σταθερός από ο Φετφατζίδη. Νομίζω ότι θα πάρει πιο πολλά πράγματα σε βάθος χρόνου από τον Γκαρσία παρά από το Φετφατζίδη. Έχουν σταθερότητα. Εγώ νομίζω ότι ο Γκαρσία είναι πιο σταθερός. Ναι, μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Νίκος, μπορεί να είναι σωστό. Το θέμα είναι αυτό το οποίο λέει επίσης ο Νίκος, ότι από τον Γκαρσία μακροπρόθεσμα μπορείς να πάρεις περισσότερα πράγματα από το Φετφατζίδη. Δηλαδή το Φετφατζίδη ή θα πάρεις τώρα ή δεν θα πάρεις ποτέ. Και μιλάμε για το οικονομικό. Ναι, και το αγωνιστικό. Okay. Ναι, και από το αγωνιστικό μπορεί να εξελιχθεί. Ίσως και λόγω ηλικίας τον Γκαρσία τώρα μπορείς να τον πουλήσεις σε κάποια φάση και με περισσότερα λεφτά. Μπορεί και να φας όταν και να μην τον πουλήσεις. Σίγουρα. Μη χρησιμοποιείς αθηναϊκές λέξεις. Η υπόθεση αυτή που διέρευσε με τον τώρα. Μ' ακούς? Ναι, βεβαίως. Με τον Ίμπε αληθεύει, δηλαδή θα έχουμε θέμα πάλι ή είναι παραμύθι? Τι βγήκε πάλι με τον Ίμπε? Δεν βγήκε κάτι. Δεν είχαν πει ότι. Είχαν πει, θα δεκαστεί στο ΚΑΣ. Νομίζω τώρα είμαστε στον Οκτώβριο. Είναι εκδίκαση. Δηλαδή αν χάσουμε εκεί τι θα γίνει? Καθίστε ρε παιδιά να δούμε τι θα γίνει, μη βιάζεστε. Αυτά, να είσαι καλά για να κλείσουμε κιόλας. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Νικό, δεν έχεις προλάβει να πάρεις θέση, ρε φίλε. Δηλαδή, θα μας έλεγες να μας κάνεις μια ανάλυση τώρα, δύο λεπτά. Δεν με αφήνει ο κόσμος. Η Χάνθη ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ναι, ναι. Με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Και στο παράρτημα που έχει στο ασβεστοχώρι, μπασκετομάνα. Έχουμε το παράδειγμα εδώ, τον Νίκο Μοσχοβίτη, έτσι. Το αριστερό βρωμόχερο και στην Καλαμαριά. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση, επιμόρφωση και γυμναστική. Για περισσότερες πληροφορίες
Καλύτσο 2316-00 1000 και ymca.gr και φυσικά Data Lab στο κέντρο διαβίβλου μάθησης που ήταν μαζί μας και το ευχαριστούμε πολύ για να γίνετε experts στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, για να γίνετε επαγγελματίας μπάριστα, επαγγελματίας bartender, οι οποίοι βγάζουν. Τι είναι, Νίκο, τι βγάζουν? Κοπέλες, μην πούνε άλλες. Ναι. Εντάξει, είναι γκομενομαγνήτης, μια δουλειά γκομενομαγνήτης. Και τώρα είναι και τελειώνει 12 η ώρα. Παλιά το έπιανε και το πρωί, τώρα μια χαρά. Εντάξει, και 12 η ώρα τελειώνει και τη δουλειά. Μια χαρά είστε, κύριε. Λοιπόν, και σεμινάρια στα τουριστικά, όλα αυτά τα Data Labs, τηλέφωνο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης τα γραφεία των Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α. Πιάσαμε 7.30 και έχει σκοτεινιάσει. Είναι πολύ καταθλιπτικό αυτό το οποίο γίνεται τώρα που χειμωνιάζει. Είναι καταθλιπτικό σιγά. Ναι, ρε Νίκο, τώρα δηλαδή από τις 7.30 ώρα είναι νύχτα έξω. Έλα, βρε, Νίκο, τι έλα, βρε Νίκο, δεν μπορούμε. Χαλάει τη διάθεση. Τώρα, μου χαλάει την ψυχοσύνθεση. Άντε να πούμε τώρα. Με γυρίζει στα μαθητικά μου χρόνια. Που λέει και αναβιστά μαθητικά. Ακολουθεί το ΠΑΚ 24 που θα γίνει όλο. Που θα έχετε όλο τον απόϊχο τη. Τη ήττα αλλά τη ελπίδα παράλληλα του ΠΑΟΚ και τη πίστη για την πρόκριση και την ανατροπή στην Τούμπα την επόμενη Τετάρτη. Τετάρτη. Νομίζω Τρίτη είναι πάλι. Τι ώρα? Πού να ξέρω, δεν είναι τώρα. Μην ρωτάς πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρει για τον δημοσιογράφο. Παραγωγή είμαστε. Σωστό, γι' αυτό ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα εδώ πέρα λοιπόν με το στέργα να σε θα έχει και γολκά. Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Κοίτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.